Καταρχήν, για λόγους ευνόητους, δεν θα γίνει απολογία στο δικαστικό μέγαρο, όπως βλέπετε ήδη. Θα γίνει μέσα στο αστυνομικό τμήμα, εδώ στη διεύθυνση. Νομίζω ότι τα πράγματα από εκεί πέρα θα ακολουθήσουν, είναι σχεδόν γνωστά, είναι τυποποιημένα. Θα έρθει σε λίγο και η κυρία Ανακρίτρια με την γραμματέα. Φαντάζομαι και ο κύριος Αγγελέας μετά. Θα γίνει η απολογία μας. Πιστεύω θα είναι σε καμιά ώρα, μία μισή, θα έχουν τελειώσει όλα εκεί, φαντάζομαι κι εγώ. Και μετά θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της απολογίας, με την έννοια το να εκφραστούν αδικονομικά ο εισαγγελέα με τον ανακριτή αναφορικά με την μεταχείρισή του. Τι υποτίθεται να πει ο πελάτης σας στον ανακριτή? Και εθική, και μετά η εκτίμηση είναι ότι είναι γνωστό περίπου το δικονομικά ποια θα είναι η εξέλιξη. Τώρα, το τι θα πούμε εμείς? Εμείς έχουμε ήδη διατυπώσει τη θέση μας από την προανακριτική απολογία. Σήμερα προτίθεται ο κατηγορουμένος να εξειδικεύσει την προανακριτική του απολογία από τα όσα μας έχει πει ήδη στις μεταξύ μας συζητήσεις, όπου εκεί πλέον θα πει σημείο προς σημείο, με όλες τις λεπτομέρειες, όλη την παραβατική συμπεριφορά του θανόντος στο πρόσωπο της οικογένειάς του, τον ξαδέλφο του, των λοιπόν συγγενών, τα όσα υπέστησαν και υπέφεραν στο διάστημα τους μήνες που προηγήθησαν από τον ίδιο τον θανόντα, και πώς εφτάσαμε στο σημείο, στο τραγικό αυτό συμβάν, πώς κορυφώθηκε όλη αυτή η ιστορία με το, αυτό το οποίο σήμερα είμαστε όλοι μας εδώ και αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια της τακτικής ανάκρισης, και αυτό που θυμίσαμε πριν από μερικές μέρες αναφορικά με το θανόντα. Το κλίμα παραμένει τεταμένο. Πώς θα ηρεμήσετε λίγο τις εντάσεις που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές? Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό είναι δουλειά της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας. Έχω την εντύπωση ότι έχουν αντισώματα κοινωνίας ισχυρότατα. Υπάρχουν μέσα δυνάμεις οι οποίες στην κρίσιμη στιγμή, όπως είναι τώρα, τις δύσκολες αυτές ώρες, εγώ νομίζω ότι θα αναλάβουν δράση. Αυτές οι δυνάμεις μέσα, οι κοινωνικές και οι εσωτερικές, θα λειτουργήσουν. Είναι μεταξύ τους λίγο πολύ αυτές τις μικρές κοινωνίες, είναι όλοι συγγενείς. Ο ένας έχει την ξαδέλφη του αλουνού, ο άλλος έχει την νονά του, έχει την κόρη της. Και πάει λέγοντας. Είναι δεμένοι όλοι μεταξύ τους συγγενικά. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι ένα πρώτο καλό βήμα, και πιστεύω ότι εάν θα μπορέσουν να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο έγινε, ότι ήταν αποτέλεσμα μιας ανόητης γενικά συμπεριφοράς που προηγήθηκε τους προηγούμενους μήνες, μιας κοινωνικής συμπεριφοράς η οποία είναι γενικώς καταδικαστέα, και ότι αυτοί οι συμπεριφορές, αυτού του είδους οι συμπεριφορές, αυτή δηλαδή, αυτή, το αχαλήνωτο κοινωνικά, μπορεί να σε φέρει κάποια στιγμή σε ακραίες καταστάσεις, αν το συνειδητοποιούμε όλο αυτό το πράγμα, κάλλει και κάνουμε ένα βήμα στην κρίσιμη στιγμή, ένα βήμα ο καθένας μας πίσω, είναι πολύ πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό να μην έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Τιμωρούνται με θάνατο αυτές τις συμπεριφορές? Είπα να μην έχουμε τέτοια συμβάντα, είπα. Κανείς δεν μπορεί να τιμωρήσει με θάνατο κανέναν. Η ανθρώπινη ζωή έχει την αξία, τη μοναδική της αξία, την κορυφαία της αξία. Μόνο ο Θεός μπορεί να πάρει την ανθρώπινη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή για κανένα λόγο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, αυτό είναι θέση μας, αυτό είναι κοινωνική κατάκτηση, αυτό είναι πολιτιστική κατάκτηση. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, εξηγήσεις για το πώς μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα, αυτές τις εξηγήσεις. Και δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε αυτού του είδους τα συμβάντα. Μπορούμε να απαγορεύσουμε όμως και να επιβάλλουμε στους κοινωνούς να έχουν συμπεριφορές ανάλογες, οι οποίες μπορούν να αποτρέπουν ή να αφήνουν να μειώνονται οι πιθανότητες να εξελισσόμεθα σε τέτοιες καταστάσεις. Να φτάνουμε δηλαδή σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι το ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορείς κάποια στιγμή, συμβάντα θα ζητήσει. Αν όλοι μας όμως έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναλογιζόμαστε τις ευθύνες μας, όλοι μας, όλοι οι εμπλεκόμενοι κάθε φορά, θα δείτε ότι τα πράγματα ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να φτάνουμε και να θελούμε τέτοιες καταστάσεις. Αν υπήρχε αστυνομικό τμήμα στο Μιλοπόταμο που έχει καταργηθεί, θα ήταν ίσως μια λύση να διευκολυνθεί η κοινωνία να μην έχει τέτοιες εντάσεις? Αυτές τις ερωτήσεις θα τις κάνετε σε ειδικότερους από εμένα. Δεν με αφορούν εμένα. Τα επιχειρησιακά και τα οργανωτικά και όλα αυτά της αστυνομίας ή άλλων αρμοδίων δεν με αφορούν εμένα. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν έχω άποψη αυτό. Εγώ μιλάω σε επίπεδο μιας δικογραφίας και σε επίπεδο ενός ερευνούμενου συμβάντος μιας ανθρωποκτονίας. Ξαναλέω ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αφαιρεθεί από κανέναν. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα και για κανένα λόγο. Κανένας λόγος δεν νομοποιεί την αφαίρεση. Ένας μόνος λόγος στη δικαιολογία, στον νομικό μας πολιτισμό, στο νομικό μας σύστημα, είναι η άμυνα. Μόνο αυτό το μπορεί να δικαιολογήσει την αφαίρεση. Ή, εν πάση περιπτώσει, η άμυνα ή κάτι παρεφέρεση. Αλλά δεν μπορείς εσύ,
χωρίς να συντρέχουν αυτοί οι ειδικοί λόγοι, δεν μπορείς να αφαιρέσεις μια ανθρώπινη ζωή. Αλλά και αυτή η αφαίρεση σε επίπεδο άμυνας η ανθρώπινη ζωή είναι και κάτι το οποίο σημαίνει και εκεί ακόμα, παρόλο το ότι μπορεί να, νομικά να είσαι καλυμμένος, αλλά από την πλευρά την ηθική, στη φύση του ανθρώπου, και αυτό ας πούμε δεν είναι αρκετά συμφιλειοποιημένο. Ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό. Φαντάζεστε δηλαδή πόσο σοβαρό είναι το ότι εμείς λέμε ότι είμαστε σε άμυνα, δεν είπε ο κατηγορούμενος ότι βρίσκεται σε άμυνα, ο κατηγορούμενος λέει κάτι άλλο. Ότι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί συναισθηματικά αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή συνέβη. Έγινε δέχτης μιας απίστευτης χυδαιότητας από την πλευρά του θανότος, αυτό ισχυρίζεται δηλαδή, και το οποίο δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Δεν είναι δυνατόν να επαναλαμβάνουμε, τις χυδαιότητες αυτή τη στιγμή που ακούγονται σε ένα βιωτικό, σε ένα οποιοδήποτε βιωτικό συμβάν. Σε ένα οποιοδήποτε βιωτικό συμβάν δεν αναπαραγάγουμε on camera τις χυδαιότητες. Αυτά είναι δικαιώματα, υπάρχουν καταγραμμένες δικογραφίες. Είναι δουλειά του δικαστηρίου. Ένας άνθρωπος που έχει αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί, και ο οποίος άνθρωπος μέχρι τη στιγμή η ζωή του ήταν σύνομη, δεν μπορεί παρά να είναι μετανιωμένος και συγκλονισμένος. Είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Τι θέλετε αυτός ο άνθρωπος να σας πει ότι δεν είναι συγκλονισμένος? Η πρώτη κουβέντα που λέει στην προανακριτική του απολογία είναι μία και μοναδική, έτσι ξεκινάει. Είμαι συγκλονισμένος από αυτό το οποίο συνέβη. Γιατί να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και μάλιστα από τα χέρια μου? Έτσι λέει στην προανακριτική απολογία. Άρα βλέπετε πουθενά εδώ, σε αυτό το πράγμα, βλέπετε πουθενά χερεκάκια ή βλέπει κάποιες, κάτι που να μην έχει συνείδηση του τι έχει κάνει? Απλά σας λέγει και σας δικαιολογεί την κατάσταση στην οποία περιήλθε για να κάνει αυτό το πράγμα. Κατάσταση δικαιολογεί. Αυτή την κατάσταση έχει ένα νομικό, έχει μια νομική, αξιολόγηση. Φαντάζομαι εγώ από τη δική μου την πλευρά ότι θα τύχει μια νομική αξιολόγηση σε ένα δικαστήριο που θα βρεθούμε αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, και πιστεύουμε, ευελπιστούμε ότι οι δικαστές θα σκύψουν στους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και θα το αποδώσουν δικαιοσύνη όπως πραγματικά πρέπει. Έχει, δηλαδή να τιμωρηθεί, αλλά στις διαστάσεις, βεβαίως, στις διαστάσεις που του πρέπει. Να τιμωρηθεί ο κατηγορούμενος αναφίβολα γιατί αφαίρεσε μια ανθρώπινη ζωή, φυσικά και πρέπει να τιμωρηθεί, αλλά στη διάσταση και με τον τρόπο που πρέπει. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Είχε σκοπό να σκοτώσει, γιατί δεν μετράει το δικαστήριο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θέλετε μια ταπεινή άποψη για το όπλο? Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να πηγαίνει στα βουνά, να έχει υπό την ευθύνη του πρόβατα και να πηγαίνει νύχτες για τα πρόβατά του κτλ., που να μην έχει μαζί του κάτι για να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτό όταν πηγαινέρχεσαι στα βουνά, έχει αναγκαστικά ένα όπλο. Το αν ήταν γεμάτο ή δεν ήταν γεμάτο, το αν είχε μία ή δύο, αυτά όλα θα σα τα πούνε ειδικοί εμπειρογνώμονας και πραγματογνώμονας, και τα οποία δεν είναι του παρόντος σε αυτό το πράγμα. Τώρα, άμα λέτε ένα όπλο τώρα, ότι γιατί είχε ένα όπλο πάντου, όλοι όσοι ανεβαίνουν στα βουνά έχουν αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, έχουν δυστυχώς όπλα. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να τα χρησιμοποιούν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή είναι η ερώτηση. Πρέπει να χρησιμοποιείς τα όπλα που μπορείς να τα έχεις, ας πούμε, για λόγους ασφαλείας? Πρέπει να τα χρησιμοποιείς για ένα τέτοιο πράγμα? Όχι, δεν πρέπει. Αλλά εδώ είναι το ζήτημα. Ότι ποιες είναι οι καταστάσεις οι οριακές εκείνες που μπορεί να σε φέρουν σε κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσεις το όπλο. Αυτή την οριακή περίπτωση διερευνούμε, αυτό λέμε. Εκεί θα έρθουν και τα δικαστήρια και θα σκύψει. Αυτή η οριακή περίπτωση δικαιολογείται αυτή τη στιγμή για τον κατηγορούμενο να δούμε κάτι θετικό σε αυτόν, ή δεν δικαιολογείται, οπότε θα πάρει τη μέγιστη των ποινών, ας πούμε, και θα τελειώσει εκεί το θέμα. Είναι το θέμα, το ζητούμενο για το δικαστήριο. Πάντως το κατηγορητήριο λέει για ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πάντα όλα τα κατηγορητήρια, όταν ασκούνται οι διώξεις που ασκούνται από τους εισαγγελείς, είναι 2,99. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν έχω δει, νομίζω μία φορά έχω δει, δύο δίωξη σε βρασμό ψυχικής ορμής στις δεκάδες, ας πούμε, εκατοντάδες διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αυτό με δόλο δηλαδή και με το ισχύον ποινικό κώδικα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, εκείνο το οποίο θα διερευνηθεί, εάν όντως, σας το λέω και πάλι, το κρίσιμο σημείο είναι αν εκείνη τη στιγμή την οποία δεχόταν τη χειδαιότητα, φρασική χειδαιότητα από την πλευρά του θύματος ο κατηγορούμενος, αν έπρεπε να κάνει αυτό που έκανε, δεν έκανε. Σας το λέω εγώ προκαταβολικά ότι δεν έπρεπε να πυροβολήσει. Εγώ το λέω γιατί είμαι σε ήρεμη κατάσταση και το λέω αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπονυφαλιότητα. Για φανταστείτε όμως εσείς κάτω από αυτές τις συνθήκες, εάν όλοι μας οι άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι τα διαχειρίζονται πιο ψύχρεμα, έχουν πλέον κρύο αίμα, άλλοι είναι ενθερμό, άλλοι δεν βλέπουν, τυφλώνονται από τα συναισθήματα, τη φόρτωση των συναισθημάτων και τη στιγμή. Άλλοι, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Κάθε άνθρωπος είναι. Καλά είναι να μην μας τύχει ποτέ, να μην βρεθούμε ποτέ σε μια τέτοια οριακή στιγμή. Γιατί κανείς μας από μόνοι μας δεν μπορεί να είναι σε θέση να ξέρει πώς πράγματι θα τη διαχειριστεί αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό λοιπόν το συμπέρασμα είναι, θα αυτό έλεγα, αν θέλετε ένα δικό μου, γι' αυτό είναι όχι όπλα, όχι όπλα. Γιατί εδώ στην προκειμένη, αν δεν έχουμε το όπλο, είναι μια υυξημένη, ισχυρή πιθανότητα ότι δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα μπορεί
μπορεί, αυτό που λέμε ότι δεν μπορεί να επαναφερθούν τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση. Εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν όταν δεν έχει όπλο, τα πάντα. Θα πει, α πούμε, και χωρί όπλο δεν μπορεί να σκοτώσει. Σύμφωνοι και χωρί όπλο μπορεί να σκοτώσει. Αλλά οι πιθανότητε ελαχιστοποιούνται όταν δεν έχει όπλο. Άρα το μήνυμα που είναι το εξή, όχι όπλα. Αυτό είναι αλήθεια, όχι όπλα.